Στο επόμενο θέμα, ίσως να είναι από τις λίγες φορές που ένας αστυνομικός καταγγέλει αστυνομικό. Δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας. Δεν είναι οι δραστηριότητες των αστυνομικών υπαλλήλων και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι εμείς ανοίγουμε μία παρένθεση, δίνοντας τη δικαιοσύνη τον εύθετο χρόνο που χρειάζεται για να ψηλαφίσει όλες τις υποθέσεις που έχουμε φέρει στο φως της δημοσιότητας. Θα επανέλθουμε στην αστυνομία και ως εκ τούτου εμείς θα περιμένουμε όλο αυτό το διάστημα που θέλω να πιστεύω ότι θα είναι μικρό και σύντομο, δηλαδή τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης θα είναι πολύ γρήγορα, θα περιμένουμε και θα παίρνουμε τις δικές σας καταγγελίες. Εδώ όμως συγκεκριμένη υπόθεση, ξεκινώντας από μία ατασταλία αστυνομικού και μάλιστα αστυνομικού υποδιευθυντή, έτσι όπως εμφανίζεται τουλάχιστον από την καταγγελία, εμείς καταφεύγουμε στις ενέργειες των άλλων υπηρεσιών που μας ενδιαφέρουν άμεσα και είναι το ΙΚΑ, η πολεοδομία, το δασαρχείο και όχι μόνο. Ανοίγουμε ένα κεφάλαιο που αφορά στον δημόσιο τομέα, στην δημόσια διοίκηση, στους κρατικούς οργανισμούς, γιατί όχι στα κρατικά νοσοκομεία, στους επίορκους γιατρούς που επανερχόμεθα, στα φακελάκια που έχουν αρχίσει πάλι να αυξάνονται, διότι φαίνεται ότι πρόσκαιρα ο φόβος φυλάει τα έρημα και για όλα αυτά ευθύνεται μόνο η πολιτεία και κανένας άλλος. Ανοίγουμε λοιπόν ένα πολύ βρώμικο κεφάλαιο που ακούει στο όνομα δημόσια διοίκηση και πάμε κατευθείαν στην καταγγελία που έχουμε από τον κύριο Κώστα Καρατασά, αρχιφύλακα, κατά του αστυνομικού υποδιευθυντή Κορίνθου. Πάμε να το δούμε μαζί. Αναφορά του αρχιφύλακα Καρατασά Κωνσταντίνου του Αναστασίου, διευθυντού του αστυνομικού σταθμού Σχήνου, Πισίων Κορινθίας. Προς τον Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως, κύριο Σταθιάδη. Κύριε Γενικέ, με την παρούσα αναφορά μου θέλω να σας γνωστοποιήσω γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν εις βάρος μου τον μήνα Ιούλιο 1999 από την Αστυνομική Διεύθυνση Κορίνθου και ειδικότερα από τον Αστυνομικό Διευθυντή κατόπιν υποδείξεως του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Κορινθίας. Το μένος του κ. Κ. εναντίον μου προέκυψε από το έτος 1997, κατά το οποίο, ενώ ήμουν διοικητής του αστυνομικού σταθμού Σκήνου και αυτός υπηρετούσε ως διοικητής στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Θεοδόρων Κορινθίας, με πίεζε μέσω τρίτων να του επιτρέψω να περιτυχήσει δασοτεμάχιο ιδιοκτησίας της συζύγου του στην περιοχή Σουρέας Πισίων Κορινθίας. Το δασοτεμάχιο αυτό απέκτησε το έτος 1994, σύμφωνα με το επαριθμόν 10616 συμβόλαιο του συμβολιογράφου Αθηνών Μαρίας Χάρη Νικηφοράκη. Το έτος αυτό υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου, στο οποίο ανήκει η συγκεκριμένη περιοχή, καθώς και ο αστυνομικός σταθμός Σχήνου. Σημειωτέων ότι μέχρι σήμερα, 31-89 που μετατίθομαι από τον αστυνομικό σταθμό Σχήνου στο αστυνομικό τμήμα Λουτρακίου, δεν επέτρεψα την παράνομη περιτύχηση του εν λόγω δασοτεμαχίου, γεγονός που κατά την άποψή μου στάθηκε αιτία για την μετάθεσή μου. Στις 19-79 υπέβαλα αίτηση ακύρωσης ή τροποποίηση της μετάθεσής μου για το αστυνομικό τμήμα Αγίων Θεοδόρων. Στις 27-79 η παραπάνω αίτησή μου δεν έγινε δεκτή με την υπαριθμόν 6001-520 ξηγάμα διαταγή της αστυνομικής διεύθυνσης Κορινθίας από τον αστυνομικό διευθυντή Κορινθίας κ. Αλεξόπουλο, ο οποίος προφασίστηκε αστείες δικαιολογίες υποκρύπτοντας τους πραγματικούς λόγους τους οποίους σας καταγγέλω παρακάτω. Ο κ. Φοβούμενος ότι από μέρους μου άρτια και ανεπηρέαστη εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων στην περιοχή των Αγίων Θεοδόρων θα εμποδίσει την αποπεράτωση ημιτελούς αυθαίρετης τριώροφης οικοδομής, η οποία έχει αναγερθεί εντός αγρού ιδιοκτησίας του κατά τα 2/3 εξαδιαιρέτου, το υπόλοιπο 1/3 ανήκει στη σύζυγό του, απέτρεψε την μετάθεσή μου. Ο αγρός αυτός βρίσκεται στη θέση τσέπη Αγίων Θεοδόρων. Πάμε λοιπόν στον αρχιφύλακα που έχω την τιμή να τον φιλοξενώ σήμερα εδώ στην εκπομπή μου. Κύριε Καρατασά, χαίρομαι γιατί ένας αρχιφύλακας έχει το σθένος και το θάρρος, έτσι τουλάχιστον φαίνεται από την καταγγελία σας, να καταγγείλει αστυνομικό υποδιευθυντή. Και μάλιστα για πράξη. Πολύ θάρρος. Πολύ θάρρος. Όχι, θα το γράψουμε. Ότι κατήγγειλε στην πολιτική ηγεσία. Μην διακόπτεται. Έχει σημασία αυτό, κύριε Σταυρόπουλο. Είναι νέα ύφη. Για μένα έχει σημασία το εξής. Ότι καταγγέλει στην πολιτική ηγεσία και όχι στη φυσική του. Κύριε Σταυριανάκη, να μην διακόπτω, εγώ θα σα δώσω. Ναι, συγχωρέστε με που σα διέκοψα. Ήταν λοιπόν τόσο μεγάλη η απρέπειά μου, όσο και η απρέπεια του αστυνομικού. Πρέπει να σα παρουσιάσω. Λοιπόν, ο κύριο Σταυριανάκη είναι ποινικολόγο και είναι υπεράσπιση του κυρίου Πολυχρονάκη, που είναι ο αστυνομικός υποδιευθυντής Κορίνθου. Δίπλα του είναι ο Γιώργος Κωνσταντόπουλος, αρχιτέκτονας μηχανικός και μέλος της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Έχει και τις δραστηριότητες με τα αθλητικά, από τις οποίες είναι πάρα πολύ γνωστός. Έχει μάλιστα γίνει και το μήλο της Έριδος τον τελευταίο καιρό.
με τους Βαλκανικούς Αγώνες. Η κυρία Ναταλή Βιτσίου, τραγουδίστρια και μοντέλο. Βέβαια θα μου πείτε τι δουλειά έχει τώρα μια τραγουδίστρια, ένα μοντέλο με τα οικόπεδα, την Πολοδομία, το ΙΚΑ και το Δασαρχείο. Θα το βρούμε στη συνέχεια αυτό. Και ο κύριος Θανάσης Παπαχριστόπουλος, δερματολόγος, αναπληρωτής διευθυντής του ΕΣΥ, εργάζεται στον Ευαγγελισμό, φίλος εκπομπής, μας έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές εδώ με την παρουσία του. Δεν φιλοξενείται όμως ως φίλος της εκπομπής, αλλά ως ένα πρόσωπο της ελληνικής κοινωνίας, ως ενεργός πολίτης. Χαίρομαι που κάνετε τη διευκρίνηση. Ως ενεργός πολίτης και μάλιστα λόγω εντοπιότητας, επειδή συνδέεται με την περιοχή της Κορινθίας και γνωρίζει πρόσωπα και πράγματα. Και από την άλλη πλευρά είναι ο κύριος Γιώργος Καναβός. Κύριε Καναβέ, είστε επιχειρηματίας κατασκευαστής και έχετε εμπλακεί κι εσείς σε περιπέτειες με την πολεοδομία Κορίνθου Λουτρακίου. Και όχι μόνον. Και από την άλλη πλευρά ο κύριος Κωνσταντίνος Καρατασάς, αρχιφύλακας στο ΑΤΑΦ Λουτρακίου. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση ενός αστυνομικού υποδιευθυντή, όπου σύμφωνα με τα καταγγελόμενα και με τα στοιχεία που έχουμε στα χέρια μας, έχει οικοδομήσει μία τριόροφη βίλα σε μία περιοχή του Αγίου Θεοδόρου, σε οικόπεδο, το οποίο είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Αυτό φαίνεται τουλάχιστον από τα έγγραφα που έχουμε στα χέρια μας. Και ένα αγροτεμάχιο σε δασική περιοχή στο Σχήνο, όπου η δασική περιοχή δεν είναι αμφισβητούμενη, είναι δάσος πραγματικό, που διάφοροι κύριοι έχουν πάει, έχουν χωρίς την περιοχή σε οικόπεδα, έχουν χτίσει και τις βίλες τους κάποιοι οι άλλοι, κατά παράβαση όλων των νόμων και του συντάγματος, και περνάνε μια ωραία ζωή. Τώρα, γιατί καίγονται τα δάση, τι γίνεται από εκεί και πέρα, αν οι πολίτες όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και πόσοι από εσάς θα ήθελαν στη συγκεκριμένη δηλιακή περιοχή να έχουν την οικοπεδάρα τους, αυτό δεν χρειάζεται να σου το πω. Η στέγη είναι ένα πρόβλημα για τον Έλληνα. Είναι και ένα αποθυμένο, όπως και το αυτοκίνητο, το γνωρίζετε πολύ καλά. Γι' αυτό επάνω στα προβλήματα, σε τέτοια προβλήματα, σε αποθυμένα, στηρίζεται και όλο αυτό το παρακμιακό καθεστώς δημόσιας διοίκησης και κάποιων λοποδητών. Θέλω λοιπόν σε αυτό το σημείο να μας δώσετε μερικές εξηγήσεις. Πώς εσείς φτάσατε να καταγγείλετε τον αστυνομικό υποδιευθυντή, τι σχέση είχατε με την περιοχή και με το Σχήνο, που το οικόπεδο είναι στο όνομα της συζύγου του, αν δεν κάνω λάθος, και με τους Αγίους Θεοδόρους, όπου από μία λιώμενη οικία 53 τετραγωνικών σε ένα οικόπεδο 238 τετραγωνικών μέτρων χτίστηκε μία τριόροφη βίλα σε οικόπεδο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο. Πώς ενεπλάκετε εσείς αυτή την ιστορία? Θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση καταρχήν, να απαντήσω στον κύριο Σταυριανάκη, γιατί απευθύνθηκα με την καταγγελία μου στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. Επειδή η υπόθεση αυτή κρατάει από το Μάιο του 1999 και για όλα αυτά είχε ενημερωθεί ο αστυνομικός διευθυντής Κορινθίας, ο κύριος Αλεξόπουλος, βλέποντας ότι η αδιαφορία του και συνεχώς να μην ενδιαφέρεται για την όλη κατάσταση. Ποιος να μην ενδιαφέρεται? Ο κύριος Αλεξόπουλος. Θα μιλήσουμε τώρα σε λίγο με τον κύριο Αλεξόπουλο. Αναγκαστήκατε να καταφύγετε στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, στον προϊστάμενο του ιεραρχικά, προπολιτικό του προϊστάμενο. Όχι, που ήταν ο Γενικός Γραμματέας. Ένα λεπτό. Κάνατε κάποια καταγγελία έγγραφη στην υπηρεσία σας? Στην υπηρεσία μου όχι. Όχι. Πριν την κάνω, ενημέρωσα τον αστυνομικό διευθυντή. Διότι είχε δρομολογηθεί μία εξοντοτική υβρεολογία και από τον κύριο Πολυχρονάκη, γιατί είχε τους λόγους του. Ωραία, βάλτε μία τελεία εδώ, θα μας βοηθήσει αυτό, θα καταλάβετε γιατί. Πώς ενεπλάκετε εσείς αυτή την ιστορία των καταγγελιών? Ήσασταν αρμόδιος στην περιοχή Αγίων Θεοδόρων και του Σχήνου? Στην περιοχή του Σχήνου είμαι αστυνόμος από το 1994. Επομένως, στην περιοχή που έχει το οικόπεδο της συζύγου ο αστυνομικός υποδιευθυντής Κορίνθου, μέσα σε δασική έκταση. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ και θα τα δείτε όλα αυτά. Εσείς υπηρετούσατε, ήσασταν στην άλλη περιοχή των Αγίων Θεοδόρων που έχει το αυθαίρετο τριόροφο? Όχι, αυτή τη στιγμή, την εποχή εκείνη, ο κ. Πολυχρονάκης ήταν διοικητής του ΑΤΑΦ Λουτρακίου. Μάλιστα. Πλην όμως, ξέχασα να σας πω ότι το διάστημα το καλοκαίρι του 1994 ο Σκήνος δεν είχε μόνιμη αστυνομία και αποπτευόταν από τον αστυνομικό σταθμό Περαχώρας που ήμουν διοικητής. Ωραία. Οι Άγιοι Θεόδωροι και εκεί στην περιοχή που είναι το αυθαίρετο, το σπίτι. Μάλιστα. Πού υπάγονται? Υπάρχει αστυνομικό τμήμα των Αγίων Θεοδόρων. Αγίων Θεοδόρων. Μάλιστα. Σε ποια πολεοδομία, σε ποιο γραφείο? Στο Κορίνθο. Κορίνθο. Εδώ θέλω να μείνουμε. Πάμε λοιπόν στη σύζυγο του αστυνομικού υποδιευθυντή. Την επισκεφθήκαμε, πήγαμε στο τριόροφο. Η δίσωμαση θέλαμε να διαπιστώσουμε αν υπάρχει τριόροφο, αν όντως είναι ένα τριόροφο, αν πρόκειται για βίλα και τι ακριβώς συμβαίνει. Βέβαια, η κυρία αυτή μας παρέπεμψε στον σύζυγό της. Πάμε να δείτε τι ακριβώς συνέβη. Βράδυ.
Το σπίτι το αγοράσετε μαζί με το οικόπεδο, το σπίτι όλα. Κλεισμένο, παιδιά, το σπίτι. Έχει όροφο. Φωνάξτε, πηγαίνετε, χτυπήστε εκεί, κουδούνια, έχει γείτονες εδώ. Και ρωτήστε τους όποιον θέλετε και γύρω-γύρω, όποιον βρείτε εδώ, να ρωτήστε αν το σπίτι ήταν χτισμένο. Διόροφο. Ο κύριος Καρατασάς, ναι. Ο καταγγέλων, ναι. Ο αισχρός κύριος Καρατασάς, έτσι, για να μην αρχίσω να λέω πράγματα δηλαδή που με κάνουν να αισθάνομαι άσχημα, έχει βαλθεί να εξοντώσει τον κύριο Πολυχρονάκη για τους δικούς του λαούς. Αλλά δεν καταλαβαίνει ότι όταν θα περατωθούν οι ΕΔΕ που έχουν διαταχθεί από το Υπουργείο, θα πάει στο σπίτι του ο κύριος Καρατασάς μετά που κάνει. Δεν μπορεί να συκοφαντεί τον προϊστάμενό του και αξιωματικό αδίκως. Με καταλαβαίνετε? Μάλιστα. Αυτό είναι το, ένα μέρος του κτηρίου δηλαδή. Αργότερα θα δούμε γιατί, αν πρόκειται για τριώροφο, για διώροφο, για βίλα, για ένα απλό σπιτάκι και πώς μεταλλάχθηκε αυτό το μικρό αυθαίρετο που υπήρχε λιώμενο εκεί πέρα, πώς έγινε ένα τριώροφο κτίσμα και έγινε βίλα και ποιες υπηρεσίες εμπλέκονται. Έχει σημασία αυτό, γιατί τον τελευταίο καιρό η κυβέρνηση ακολουθεί μια άλλη πολιτική, αυτή των κτισμάτων που γκρεμίζει και των κέντρων στην παραλιακή, αλλά και κάποιων οικισμών αυθαιρέτων. Είναι δυσάρεστο να βλέπεις να γκρεμίζουν το σπίτι ενός ανθρώπου, οποιοδήποτε συμπολίτη σου ή συμπατριώτη σου, αλλά από την άλλη πλευρά είναι εξίσου δυσάρεστο να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Με την ίδια λογική, όλοι οι Έλληνες θα μπορούσαν να έχουν τη βίλα τους στη θάλασσα, τη βίλα τους στο βουνό, το οικοπεδάκι τους μέσα στο δάσος, όταν μάλιστα τα δάση δεν περισσεύουν σε αυτόν τον τόπο. Πάμε τώρα στον υπεύθυνο μηχανικό, Ιερόθεο Σταμάτη. Παραδέχεται ότι το οικόπεδο είναι ο μηχανικός ο οποίος εμπλέκεται σε αυτήν την ιστορία. Παραδέχεται ότι δεν είναι ούτε άρτιο ούτε οικοδομήσιμο. Εγώ δεν ξέρω αν έχει προβεί σε κανένα χτίσιμο και εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι πριν 3 χρόνια είχα πάει εκεί και μέτρησα ένα οικόπεδο στο οποίο έχει αποτυπωθεί στο τοπογραφικό που επισυνάπτεται στο συμβόλαιο προφανώς. Στο οποίο φαίνεται μια υπερυψωμένη ισόγεια κατοικία. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει χτίσει σπίτι διόροφο, βίλα, με το νόμο 651 του 1977. Σε αυτό το ακίνητο που βρίσκεται στους Αγίους Θεοδόρους. Είναι εκτός σχεδίου η περιοχή, όπως γνωρίζω. Είχε δικαίωμα να οικοδομήσει. Κοιτάξτε να δείτε, το 651 του 77 που σαν το έχετε δει μέσα στο τοπογραφικό, αναφέρει αν είναι άρτιο οικοδομήσιμο ένα οικόπεδο, το οποίο αποτυπώνεται. Είναι άρτιο οικοδομήσιμο. Τώρα, από εκεί και έστω, το οικόπεδο που αποτύπωσα εγώ δεν ήταν άρτιο οικοδομήσιμο. Είναι δασικό, το γνωρίζετε, το μέρος εκεί. Γνωρίζω ότι δεν είναι δασικό το κομμάτι του κύριου. Εγώ όμως από την έρευνα που έκανα εδώ ότι έχει πεύκα γύρω-γύρω. Οτιδήποτε έχει πεύκο δεν σημαίνει ότι είναι και δάσος. Και οτιδήποτε δεν έχει πεύκο πάλι δεν σημαίνει ότι δεν είναι δάσος. Μάλιστα, τελικά ήταν αποχαρακτηρισμένη η περιοχή. Ωστόσο η παρανομία υπάρχει, είναι μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο το οικόπεδο. Αναφέρεται και στο συμβόλαιο που έχει. Τι κάνατε λοιπόν εσείς? Πώς εμποδίσατε τον αστυνομικό υποδιευθυντή και πώς βρήκατε το θάρρος να το κάνετε αυτό, να τον εμποδίζετε? Γιατί είναι δύσκολο ένας αρχιφύλακας να λέει στον υποδιευθυντή του μη χτίζεις αυθαίρετα και μην μαντρώνεις το δάσος. Κύριε Τραντεφυλόπουλε, εγώ δεν είχα καμία σχέση με την υπηρεσία των Αγίων Θεοδωρών. Εγώ υπηρετούσα στην περιοχή του Σκήνου. Το 1994, για κάποιους λόγους που είχε ο κ. Πολυχρονάκης, φρόντισε να μου κάνει μία μετάθεση στο άρμα τάφλου Τρακίου. Τότε όμως αυτή τη μετάθεση την ανακάλεσα. Στην πορεία και μετά από 3 χρόνια που ο κύριος Πολυχρονάκης είχε μετατεθεί. Μπορείτε να πείτε στον κύριο Τραφανταφυλόπουλο σε πόσο χρόνο την ανακαλέσατε, έτσι για να... Την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα. Μπράβο. Υπηρεσιακά έγινε υπηρεσιακά, αυτό βέβαια. Υπηρεσιακά. Κατέθεσε την αίτησή του και την επόμενη μέρα ανεκλήθη. Ξέρετε πώς έγινε. Το 1994. Από την πίσω πόρτα. Μετά από 3 χρόνια περίπου, που το 1995-96, πότε έφυγε ο κύριος Πολυχρονάκης και πήγε στους Αγίους Θεοδόρους, μέσω τρίτων ατόμων της περιοχής του Σκήνου, που είχε φροντίσει από αυτούς τους ανθρώπους, το μεν ένα ως ιδιοκτήτη, εκπροσωπούσε τον ιδιοκτήτη να πάρει το οικόπεδο, και κάποιους φίλους του φρόντισε και με ενοχλούσε για να προβεί στην περίφραξη του παραπάνω οικόπεδου. Ναι. Πράγμα που εγώ αρνήθηκα μέχρι τη στιγμή που έφυγα από το Σκήνο. Τη δασική έκταση. Τη δασική δηλαδή. Έκταση που βρίσκεται στην περιοχή του Σωρέα. Μια έκταση η οποία αποδεικνύεται ότι είναι μια έκταση περίπου 50.000 στρεμμάτων. Τώρα που μα κοροϊδεύει, ανοίξει ένα ιδιοκτήτη.